Θα ασχοληθούμε με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού του ΜΗΧΟΧΟ που δημιουργήθηκε από την κυρία Ελπίδα Κόκοτα το 2013 με στόχο βέβαια και βασικό σκοπό την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και τη δωρεάν εκπαίδευση των γυναικών στον τομέα βέβαια της επιχειρηματικότητας. Θα αναφερθούμε και στους βασικούς στόχους του προγράμματος Working Tech. Περισσότερα από την κυρία Κόκοτα. Θέλω να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε δύο λόγια, να μπούμε λίγο στο κλίμα της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με την ονομασία... ΜΗΧΟΧΟ λέγεται ο οργανισμός, ναι. Οπότε το είπα σωστά. Τι κρύβεται πίσω από την συγκεκριμένη ονομασία, κρύβεται κάτι? Ναι, το πετύχατε, κρύβεται. Το όνομα σημαίνει, βγαίνει από το μη, που είναι το εγώ, και το εξώ-εξώ, που στα αγγλικά σημαίνει αγκαλιές και φιλιά. Ναι. Και συμβολίζει ότι το πρώτο βήμα στην ευτυχία και την επιτυχία είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να τον φροντίσουμε. Και όλο αυτό προέρχεται από μια παιδική ιστορία δική μου, επειδή η μητέρα μου δούλευε αρκετά για να μπορεί να πάω εγώ στα καλά σχολεία και να σπουδάσω και όλα αυτά που... Μπορείτε να φανταστείτε, μια μητέρα θέλει για το παιδί της. Μου λέγε κάθε φορά που πήγαινα σε ένα επαγγελματικό ταξίδι: Ελπίδα, δεν είσαι ποτέ μόνη σου, αν αγκαλιάζεις και φιλάς τον εαυτό σου. Οπότε αυτό σημαίνει ΜΗΧΟΧΟ. Οπότε ΜΗΧΟΧΟ, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά τις γυναίκες να εξελιχθούν. Έτσι, ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς σε τρεις πυλώνες, λειτουργούμε, ναι, σε τρεις πυλώνες πάντα. Ο ένας είναι η ενδυνάμωση, ο δεύτερος είναι η εκπαίδευση και ο τρίτος είναι η δικτύωση, όπου προσπαθούμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο πώς αντιμετωπίζουμε και στηρίζουμε μια γυναίκα. Και έχουν δει αλλαγή στην καθημερινότητα και στη ζωή τους. Διορθώστε με, 22.000 γυναίκες από το 2013. Αυτό είναι ο έμεσος μας αντίκτυπος, γιατί ακριβώς καταγράφουμε ότι για κάθε γυναίκα που ενδυναμώνουμε, ενδυναμώνει άλλες 4 στην κοινωνία, ναι, της ή στην οικογένειά της. Ο συνολικός, ο άμεσος αριθμός είναι 5.500 γυναίκες με ένα έμεσο αντίκτυπο 22.000 γυναίκες. 22.000 γυναίκες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο και να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε και να πούμε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το Working Tech. Φυσικά, με μεγάλη χαρά, πολύ ενθουσιασμό. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενη η ομάδα της ΜΗΧΟΧΟ που έχουμε φέρει στην Ελλάδα το Working Tech μαζί με την INCO Academy και το εκπαιδευτικό σύστημα της Google στην τεχνολογία, το οποίο θα γίνει δωρεάν σε 670 γυναίκες από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ολοκληρώνουν κάποια εκπαίδευση, σωστά? Σωστά, είναι 152 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης στο τομέα της τεχνολογίας και μετά ο στόχος είναι, παράλληλα με αυτήν την εκπαίδευση, εμείς θα παρέχουμε και ενδυνάμωση αλλά και υποστήριξη στο πώς να φτιάξουν το βιογραφικό τους, στο πώς να προετοιμαστούν για μια θέση εργασίας σε αυτό το χώρο. Και έχουμε και στόχο το 50% των γυναικών που θα περάσουν από το και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα της εκπαίδευσης να βρουν και εργασία σε εταιρείες που υποστηρίζουν το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Από την εμπειρία σας, οι άνδρες έχουν ένα προβάδισμα στον τομέα της τεχνολογίας? Δηλαδή, εντός εισαγωγικών, οι γυναίκες κατά κάποιο τρόπο υστερούν στην τεχνολογία? Θα πω, δεν θα το πω από άποψη δεξιοτήτων. Ναι. Στατιστικά, οι γυναίκες είναι λιγότερες στην τεχνολογία. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Ο ένας είναι ότι... Θέμα εξοικείωσης, θεωρώ. Θέμα εξοικείωσης καθαρά. Σωστά, και λίγο το στερεότυπο ότι ένα κορίτσι, όταν ένα μικρό κορίτσι δεν εξοικειώνεται με την τεχνολογία, προφανώς δεν θα σπουδάσει και στη συνέχεια κάτι, ναι, που είναι σχετικό ή δεν θα προσπαθήσει να μπει σε αυτό το χώρο, παρότι αυτός ο χώρος έχει διάφορες θέσεις εργασίας. Δεν είναι μόνο οι αλγόριθμοι και, ξέρετε, η κωδικοποίηση. Σωστά. Μπορεί μια γυναίκα ή ένας άντρας να δουλεύει και στο marketing, στον χώρο της τεχνολογίας. Μπορεί να δουλεύει στη διοίκηση ή στη γραμματική υποστήριξη. Ό,τι άλλες θέσεις εργασίας υπάρχουν στους άλλους κλάδους, οι ίδιες θέσεις εργασίας υπάρχουν και στην τεχνολογία. Απλά ίσως είναι έτσι λίγο η αίσθηση που έχουμε για την τεχνολογία, λίγο πιο απόμακρη. Υπάρχουν γυναίκες που ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και κατ' επέκταση
έχουν δυσκολία στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ανάπτυξη. Σε γενικά πλαίσια, κάποιες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν περισσότερη δυσκολία λόγω των λιγότερων ευκαιριών που δέχονται. Γι' αυτό και εμείς, ειδικά μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, προσπαθούμε να απευθυνθούμε και σε ομάδες που θα λέγαμε είναι λίγο πιο ευπαθείς, λίγο πιο περιθωριοποιημένες, και να τις εντάξουμε και να προσπαθήσουμε μέσα από ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν αυτές τις ομάδες να τις προσκαλέσουμε να γίνουν μέρος αυτού του προγράμματος και της αλλαγής. Μάλιστα. Οπότε, σημαντικός είναι ο ρόλος του κύκλου αλλαγής, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει αλλαγή στη φιλοσοφία, στον τρόπο σκέψης, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα μπροστά, στις προοπτικές που υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε κατανοήσει τις δυνατότητές μας. Έχετε πολύ δίκιο και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για τον κύκλο αλλαγής και να σας ευχαριστήσω και εσάς, όλη σας την οργάνωση, για το ότι είστε ένα μέρος αυτού του κύκλου αλλαγής, γιατί η συλλογικότητα είναι αυτό που αλλάζει, όπως είπατε, τις πεπιθήσεις και τα πράγματα μέσα στην ψυχή μας, γιατί όλα αυτά τα στερεότυπα και όλες αυτές τις δυσκολίες που συζητάμε και προσπαθούμε να λύσουμε λύνονται τελικά όταν εμείς πιστέψουμε ότι είμαστε σε μια άλλη θέση και όταν υπάρχουν και πρότυπα που μας εμπνέουν. Άρα και εσείς με τη σειρά σας προβάλλετε τέτοιους ανθρώπους και τέτοιες δράσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συμμετοχή σας. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς νιώθετε μετά από 8 χρόνια. 8 χρόνια, το 2013 ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια που είστε επικεφαλής του συγκεκριμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Πόσο γεμάτη νιώθετε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες που δίνουν όθηση σε γυναίκες που μέχρι χθες δεν είχαν πιστέψει στον ίδιο τους, στον εαυτό και στις δυνατότητές τους. Θα σας πω ότι νιώθω τυχερή, ολοκληρωμένη, πιο σοφή. Νομίζω ότι βρήκα τον εαυτό μου κι εγώ μέσα από όλο αυτό. Έχω πάρει 5.500 μαθήματα. Έχω δει τις 3.500 γυναίκες η ίδια. Και κάθε μία έχει να μου διδάξει κάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μου έχει δοθεί. Μάλιστα. Να απευθύνετε ένα κάλεσμα στις κυρίες, στις δεσποινίδες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και θέλουν να συμμετέχουν και να γίνουν μέρος αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας με αφορμή και αυτό το πρόγραμμα, το Working Tech. Με μεγάλη χαρά να προσκαλέσω όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή στην όμορφη και αγαπημένη Κρήτη να συμμετέχουν, να τολμήσουν να μπουν, να τολμήσουν να κάνουν την αίτησή τους. Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαίδευση είναι η δικτύωση, θα γνωρίσουν σημαντικούς ανθρώπους, θα ανοίξουν τους ορίζοντές τους, θα έχουν μια οικογένεια που θα τους στηρίζει. Έτσι λέμε εμείς οι Μιχοχό, γινόμαστε μια οικογένεια. Και τις περιμένω με μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά και ελπίζω σύντομα και να μπορούμε να το κάνουμε και, ξέρετε, και από κοντά. Και από κοντά. Κυρία Κόγωτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό σας και στις πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.